Έχουμε συνδεθεί με την αίθουσα δορυφορικών λήψεων και εναντίον πισωτηρίου. Τι μας έχεις? Για να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σχεδόν δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου, ο Μπαράκ Ομπάμα πήγε στο Σικάγο και άσκησε προκαταβολικά το εκλογικό του δικαίωμα. Πριν ψηφίσει ηλεκτρονικά, έκανε και χιούμορ όταν του ζήτησαν την ταυτότητά του, σε απάντηση όσων αμφισβητούν τον τόπο γέννησής του. Είναι η πρώτη φορά, Θοδωρή, που πρόεδρος εν ενεργεία κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή ψηφίζει νωρίς, και αυτό για να ενθαρρύνει τους δημοκρατικούς να πάνε να ψηφίσουν, καθώς η προεκλογική μάχη είναι αμφίροπη. Καλύτερα νωρίτερα παρά καθόλου ήταν και το σύνθημα του αντιπάλου του, του Μιτ Ρόμνεϊ, που μίλησε στο Οχάιο. Έχει πάρει τα πάνω του ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Η μία για το πρακτορείο Reuters του δίνει προβάδισμα με μία ποσοστιαία μονάδα, 47-46%, ενώ η άλλη για το τηλεοπτικό σταθμό ABC και την εφημερίδα Washington Post δίνει σημαντική μείωση της διαφοράς τους με 50-47. Μάλιστα. Και να πάμε στην Καραϊβική, όπου τουλάχιστον 21 είναι οι νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Σάντι. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από καταρρεύσεις κτηρίων μόνο στην Κούβα, όπου περισσότερο επλήγησαν οι επαρχίες Σαντιάγκο ντε Κούμπα και Γκουαντάναμο, ενώ 10 ήταν οι νεκροί στην Αϊτή. Ο Σάντι, με ανέμους που έφτασαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα, πέρασε και από τις Μπαχάμες, όπου προκάλεσε υλικές ζημιές και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, και κατευθύνεται τώρα προς τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αναμένεται να φτάσει ενισχυμένος. Και να πάμε στη Βρετανία, όπου και συγγραφέας έγινε η Πίπα Μίτλτον. Την βλέπουμε εδώ στην παρουσίαση του βιβλίου της, που έχει τίτλο Celebrate, δηλαδή Γιορτάστε. Έγινε στο Λονδίνο η παρουσίαση. Το βιβλίο είναι ένας οδηγός για πετυχημένα πάρτι, μιας και αυτό είναι το επάγγελμα της αδελφής της Κέιτ Μίτλτον. Τα βρετανικά media σχολιάζουν το γεγονός ότι η Πίπα άλλαξε έβαλε τέσσερα φορέματα λοιπόν για την εκδήλωση. Και να πούμε ότι πήρε 500.000 ευρώ μόνο για να γράψει το βιβλίο, στο οποίο λέει ότι είναι κάπως τρομακτικό να σε μαθαίνει όλος ο κόσμος πριν τα 30. Εξαιτίας της αδελφής σου, του γαμπρού σου και των οπισθίων σου, Θοδωρή. Α, μάλιστα. Αυτό το τελευταίο πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.